Επιστρέφουμε στο στούντιο εδώ με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μανάφη, ο οποίος είναι και σύμβουλος στο Ευγενείδιο Ίδρυμα. Και μιλάμε, κύριε Μανάφη, για τις εκδόσεις του ναυτιλιακές, ναυτικές εκδόσεις και τεχνικές και επαγγελματικές εκδόσεις του Ευγενείδιου Ίδρυματος, που είναι μοναδικές στην Ελλάδα και ίσως να είναι και μοναδικές στον κόσμο, θα έλεγα από την κουβέντα που κάναμε. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν ότι οι τιμές στις οποίες δίνεται αυτά τις τεχνικές εκδόσεις. Μιλάμε για 3 ευρώ ή 5 ευρώ ή 10 ή 15 ευρώ τεχνικά βιβλία. Αυτό μου λέγατε προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή, μένω ενεός που λένε, γιατί οι τεχνικές εκδόσεις στο εξωτερικό κάνουν 100, 150 και 200 ευρώ, για να μην πω και εκδόσεις που έχουν και 400 ευρώ. Αυτή είναι η συμβολή, η οικονομική, πέρα της ποιοτικής του Ιδρύματος, ή στην έκδοση, συγγραφή και έκδοση των βιβλίων. Και μου λέγατε ότι πολλούνται πολύ κάτω του κόστους. Δηλαδή, στοιχίζουν, ας πούμε, 100 στο Ίδρυμα και πουλούνται 40. Και πουλούνται 30. Ή 50. Αυτό είναι όλο. Και το... μάλιστα για την ποιότητα των βιβλίων, θα ήθελα να μου πείτε έτσι και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO, International Maritime Organization των Ηνωμένων Εθνών, που είχε έρθει πρόσφατα και έκρινε το επίπεδο των βιβλίων σας. Αντιπρόσωποι του οργανισμού αυτού ελέγχουν και βαθμολογούν την κατάσταση της ναυτικής εκπαιδεύσεως στις διάφορες χώρες. Όταν ήρθαν στο Ίδρυμα Ευγενείδου, συνοδευόμενοι από τα δύο μέλη της Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που μετέχουν στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενείδου και ξεφίλησαν τα βιβλία, παρόλο ότι δεν ξέρουν ελληνικά οι άνθρωποι, δεν ήξεραν, έδειξαν όχι απλώς ευχαρίστηση, αλλά κατάπληξη από την εμφάνιση των βιβλίων αυτών και ανασχαριτολογώντας είπε, αν κρίνω από την εμφάνιση, τότε θα πρέπει τα βιβλία αυτά να είναι σπουδαία. Και το γράψαμε στα πρακτικά μας αυτό το οποίο ελέγχθηκε. Και κύριε Μανάφη, εκτός από αυτές τις κρίσεις, το τρίμα τι λένε οι σπουδαστές οι ίδιοι. Έχετε ποτέ κανένα αρνητικό σχόλιο από κάποιον σπουδαστή? Το Ίδρυμα Ευγενείδου λειτουργεί διαφανώς, με διαφάνεια. Δεν λέω τη λέξη διαφάνεια, την πολίτισμο. Δεν εννοώ κανένα μηχανικός, κανένα καπετάνιος, είχε κάνει ποτέ κάποια... Ακούστε, ακούστε. Όχι απλώς δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση για το περιεχόμενο των βιβλίων και για την αξιολόγησή του, η οποία αντίδραση θα προήρχεται από κάποιον αναγνώστη, μαθητή, ιδιώτη, δάσκαλο. Το Ίδρυμα Ευγενείδου προκαλεί κάθε χρόνο την κρίση των βιβλίων του, ακολουθώντας την γραμμή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι καθηγητές που διδάσκουν τα βιβλία συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο ετήσιο, στο οποίο βαθμολογούν τα βιβλία α, β, γ, δ κτλ. Έχουν το δικαίωμα, όχι το δικαίωμα, την υποχρέωση να πουν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου και όχι μόνο του επιστημονικού και του παιδαγωγικού και του γλωσσικού και να τα κρίνουν εάν συμβάλλουν ή όχι στην παιδεία. Αρνήσεις από εκεί δεν έχουν. Διαβαθμίσεις έχουν. Σε μία δημοσκόπηση που κάναμε φέτος και η οποία θα παρουσιαστεί από το Ίδρυμα στις 5 Μαρτίου, 6 Μαρτίου, στο Ίδρυμα, μέσα στα 28 ερωτήματα που είχε αυτή η δημοσκόπηση, υπήρχε και ένα ερώτημα ελεύθερο. Δηλαδή, έγραφε ο σπουδαστής ό,τι ήθελε. Χωρίς να... για κάθε πράγμα το... Αυτό ήταν από τις εκπλήξεις, διότι χωρίς να τον ρωτάς, του πες, πες τώρα τι άλλο θέλεις για τη σχολή σου. Αναφέρθηκαν και στα βιβλία και στους δασκάλους και στο φαγητό και. Για τα βιβλία, με μια έτσι θαυμαστή ωριμότητα, κρίνοντάς τα, έφταναν σε ένα σημείο να συμφωνούν οι κρίσεις τους και με τις δικές μας, με τις Επιτροπές Εκδόσεων του Ιδρύματος που έχει την υπευθυνότητα για αυτά τα βιβλία. Δηλαδή, βαθμολόγησαν κατά κάποιον τρόπο, κατέταξαν τα βιβλία σχεδόν όπως και εμείς. Δεν απέρριψαν βιβλία.
Αυτό θα ανακοινωθεί. Κύριε Μπανάφη, απόδειξη είναι της ποιότητας των ναυτικών βιβλίων, είναι απόδειξη ότι τα ελληνικά πληρώματα θεωρούνται ίσως τα καλύτερα του κόσμου. Όχι ίσως, θα έλεγα τα καλύτερα του κόσμου. Τα οποία λάβαν την εκπαίδευση από τα βιβλία, τα ναυτικά του Ευγενιδίου Ιδρύματος. Και από τους δασκάλους τους. Θα επιμείνουμε σε αυτό. Ναι, καμιά αντίρρηση. Και από τους δασκάλους τους. Λάβαν την εκπαίδευση επίσης και από τα αναλυτικά προγράμματα της διδακτέας ύλης. Κάτι που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι η STCW καθορίζει τα βασικά τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι μετερχόμενοι το επάγγελμα του ναυτικού. Ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν τα έχουν αυτά, δεν μπορούν να γίνουν τρίτη, δεύτερη, πρώτη πλοίαρχη και μηχανική. Δεν στερεί όμως το δικαίωμα από τα κράτη να συμπληρώσουν τα προγράμματα με δική τους ύλη, αρκεί να υπάρχει η προαπαιτούμενη. Τα ελληνικά προγράμματα είναι πολύ πολύ πιο εμπλουτισμένα από τα προγράμματα της STCW. Δηλαδή έχουν τα βασικά και έχουν, και, τα βασικά, και την ελληνική τεχνογνωσία έχουν μέσα. Έχουν την ελληνική τεχνογνωσία μέσα, έχουν την εμπειρία των διδασκόντων στα ελληνικά σχολεία μέσα. Αυτή τη στιγμή μας έκανε την τιμή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου και στην Επιτροπή Εκδόσεών της την σύσταση μιας επιτροπής από το Ευγενίδιο, η οποία ασχολείται με την σύγκριση του περιεχομένου των προγραμμάτων της STCW με αυτά τα οποία ισχύουν και την αναθεώρηση των προγραμμάτων. Μεγάλη τιμή για μας αυτό. Τελειώσαμε ήδη τα προγράμματα των ΑΕΜ και τα έχουμε αναρτήσει στην τηλεόραση, στο site, προς διαβούλευση των νέων αυτών όρων. Εκεί μπορεί ο κάθε ένας, διαβάζοντας τα προγράμματα αυτά, να προτείνει αφαιρέσεις, προσθέσεις, τροποποιήσεις και ύστερα η Επιτροπή θα τα τελειοποιήσει για να τα δώσει. Μέσα σε αυτά τα μαθήματα προσθέσαμε και ένα μάθημα που έλειπε. Ενώ παλιότερα υπήρχε το μάθημα των νεοελληνικών ναυτικών αναγνωσμάτων, όπου ο σπουδαστής έβλεπε τους Έλληνας ναυτικούς στη διάρκεια των χρόνων, την ποιότητά τους, την τέχνη τους κτλ. Αυτό είχε καταργηθεί. Τώρα προσθέσαμε ένα μάθημα ολόκληρο περί της ιστορίας της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, ώστε το παιδί που πηγαίνει εκεί να ξέρει πού πάει. Τι είναι αυτή η άνθρωπη, τι είναι αυτή η εμπορική ναυτιλία, τι προσέφερε στον τόπο. Και να νιώθει ακόμα πιο περήφανος ξέροντας την ιστορία. Σε αυτό επάνω οφείλεται ενδεχομένως, όχι στο μάθημα για την ιστορία, αλλά γενικότερα στην δομή του προγράμματος της διδακτέας ύλης, οφείλεται και η υπεροχή των Ελλήνων ναυτικών. Οι γνώσεις τους είναι πολύ περισσότερες από αυτές που δίδουν οι άλλες σχολές ευρωπαϊκές, μηδεμιάς εξερουμένης, στο επίπεδο πάντα εννοούμε των ελληνικών σχολών. Αυτό συμβάλλει ώστε αυτοί να διακρίνονται στα πλοία. Ακολουθεί και το ΚΕΣΕΝ μετά με πολύ ωραία προγράμματα τα οποία ετοιμάζουμε και αυτή τη στιγμή και έτσι το Ίδρυμα τώρα είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Το πρόγραμμα, την επιλογή συγγραφέως, συγγραφή του βιβλίου και διάδοση του βιβλίου. Μα κύριε Μανάφη, το Ευγενίδιο Ίδρυμα με τα βιβλία του αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά αυτού που συζητάμε, ότι θα μπορούσε η ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα να προσελκύσει έτσι παγκόσμιους σπουδαστές. Και αυτό ίσως είναι ένα αρνητικό μας, ότι δεν έχουμε καταφέρει την ώρα που έχουμε την τεχνογνωσία. Ο ίδιος που τώρα είπατε ότι τα βιβλία έτσι, της ναυτικής εκπαίδευσης του Ιδρύματος Ευγενίδη έχουν τόσα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που διδάσκονται διεθνώς, που τα κατατάσσουν να είναι ίσως τα καλύτερα του κόσμου. Δεν θα μπορούσε αυτό να έρχονται, εκτός από τους Έλληνες σπουδαστές, να έρχονται και ξένοι σπουδαστές στην Ελλάδα. Θα διαγράψω εγώ τη λέξη του κόσμου. Θα πω ανταγωνιστικότερα με τα καλύτερα του κόσμου. Θα μπορούσαν να έρχονται. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί την ναυτική εκπαίδευση. Το Ίδρυμα Ευγενίδου πάλι. Τον Απρίλιο φέτος, αφού παρουσιάσει το Μάρτιο τα αποτελέσματα της δημοσκοπήσεως,
της ερεύνης αυτής μεταξύ των μαθητών όλων των ΑΕΝ της Ελλάδος που διενήργησε, παρουσιάζεται, είπαμε, 6 Μαρτίου αυτό, στις 12 Απριλίου διοργανώνει μία ημερίδα για την ναυτική ελληνική εκπαίδευση, την ελληνική ναυτική εκπαίδευση, όπου θα συζητηθούν και τα προβλήματα όπως προέκυψαν από την έρευνα και προτάσεις και της μορφής, προτάσεις της μορφής που κάνατε και τις δυνατότητες, γιατί όχι, έστω και κατά ένα μέρος παγκοσμιοποίησης του και προβολήσεις στο εξωτερικό. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου. Κάθε φορά που ακούω τα προγράμματα της Μανίλας, διότι βαριάται ο κόσμος να πει το STCW, και τα προγράμματα της Μανίλας, είπα μια φορά, αδερφέ, χάθηκε να λέγαν τα προγράμματα των Αθηνών, της Ελλάδας. Μα έχει φτάσει, λοιπόν, οι Φιλιππίνες να θεωρούνται κέντρο εκπαιδευτικό, ναυτιλιακό, την ώρα που θα μπορούσε αυτό το ρόλο να τον έχει παίξει η Ελλάδα και πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε και ελπίζουμε να μπορέσει, διότι η ναυτική εκπαίδευση της Ελλάδος θα πρέπει, με αυτά τα συμπόσια, τις ημερίδες, τις έρευνες, τις φροντίδες του κράτους, η οποία είναι μεγάλη, αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη αναδόμησης και ανασκάλεμα των προγραμμάτων και τα λοιπά. Μα είναι το μεγαλύτερο μας συγκριτικό, λοιπόν, πλεονέκτημα. Θα μπορούσε. Και ήδη συζητείται και το θέμα της ιδιωτικής ναυτικής εκπαιδεύσεως. Όπως βλέπετε και το Ευγενής Ίδρυμα σε αυτή την κατηγορία ανήκει. Δεν ανήκει. Στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν ανήκει. Το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν έχει κάνει τίποτε χωρίς να συνεργαστεί με τα αρμόδια υπουργεία. Ναι, αλλά το κάνει όμως αποτελεσματικά, ανταγωνιστικά, ως ιδιώτης. Το κάνει ως ιδιώτης. Ναι. Άλλο το, η δουλειά που κάνουμε τώρα. Απλά αφήνεται το άλλο... κράτος να υπησέρχεται μόνο για βελτιώσεις. Να υπησέρχεται το κράτος... Χωρίς να έχει καθοριστικό λόγο το τι θα κάνετε. Όχι, όχι. Έχει καθοριστικό λόγο ως προς τα περιεχόμενα των βιβλίων, ως προς όλα. Το κράτος υπησέρχεται ως συναγωνιστής. Και πάντα η... Και όχι ανταγωνιστής. Όχι ανταγωνιστής. Και αυτό το εκτιμούμε απολύτως, διότι συμβάλλουν σε αυτή τη δουλειά οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως και ο εφοπλιστικός κόσμος συμβάλλει με το κεφάλαιο ναυτικής εκπαιδεύσεως. Το άλλο είναι το, η ουσία. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνεί και το Ίδρυμα ή και οσδήποτε μας ακούν, ότι αν δεν τακτοποιηθεί η δημόσια ναυτική εκπαίδευση, ούτως ώστε να υπάρχει το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργήσει η ιδιωτική, κατ' εμέ θα είναι σφάλμα να ιδρυθούν ναυτικές ακαδημίες ή ξέρω εγώ άλλα σχολεία ιδιωτικά. Πρώτα στεριώνεις στο σπίτι σου και ύστερα χτίζεις δίπλα άλλο. Να μείνουμε, κύριε Μανάφη, σε αυτό, ότι χρειάζεται, έτσι, μεγαλύτερη προσοχή στην ίδρυση σωστών ναυτικών ακαδημιών. Ακριβώς χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε και καλά. Και έτσι με τη σημερινή εκπομπή θέλαμε να δώσουμε ότι εκτός από πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, έχουμε και την πρώτη εκπαιδευτική δύναμη στον κόσμο, ναυτιλιακή εκπαιδευτική δύναμη. Θα μπορούσαμε να έχουμε και την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Το έχουμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτό θα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την επόμενη εβδομάδα πάλι μαζί.